Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Καρδαμίλα Ευηλένα και είμαι εκπαιδευτικός ΠΕ2. Παρουσιάζεται το σχέδιο διδασκαλίας για τη Δευτέρα Γυμνασίου με θέμα «Μαθαίνοντας το μέλλον με τον κλείδον». Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας σχετίζεται με τη γνωριμία και την επαφή των μαθητών με ζωντανά κομμάτια του λαϊκού πολιτισμού, όπως είναι ο χορός, τα τραγούδια και τα έθιμα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναβιώσουν ένα από τα πιο ιδιαίτερα έθιμα της ελληνικής παράδοσης. Θα διδαχθούν κάποιους από τους πιο δημοφιλείς παραδοσιακούς χορούς, θα αναπτύξουν γνωστικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες και θα καλλιεργήσουν το αίσθημα του ανήκει. Σχετικά με τη διδακτική του λαϊκού πολιτισμού στην εκπαίδευση. Η εισαγωγή στοιχείων λαϊκού πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία κρίνεται αναγκαία ιδιαίτερα για τα παιδιά που ζουν στα αστικά κέντρα, τα οποία είναι απομακρυσμένα από τη φύση και αποκομμένα από την παράδοση. Ο εμπλουτισμός του διδακτικού αντικειμένου με στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού δεν στοχεύει μόνο σε γνωστικό, αλλά και σε ψυχοκοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Προτείνεται η αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού στην εκπαίδευση, προκειμένου οι νέοι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της ευρύτερης κοινωνικής και ιστορικής γνώσης και εντοπίζονται τα ωφέλη της διδασκαλίας του λαϊκού πολιτισμού όχι μόνο για τους μαθητές των πολυπολιτισμικών σχολείων, αλλά και για αυτούς που φοιτούν σε μονοπολιτισμικές τάξεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η σύνδεση που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία των ΔΕΠΣ μεταξύ των διαφόρων γνωστικών μαθημάτων, η παρουσία του λαϊκού πολιτισμού και η αξιοποίησή του στα νέα σχολικά εγχειρίδια. Σχετικά με την αναβίωση των εθίμων. Η συμμετοχή των παιδιών στα λαϊκά δρόμενα που συμβαίνουν στη διάρκεια του εορταστικού κύκλου αποτελεί έκφραση της διατήρησης αλλά και της μεταφοράς του αξιακού συστήματος από γενιά σε γενιά. Η ενασχόληση με τα έθιμα και η αναβίωσή τους προσφέρει ευκαιρίες για διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς μπορούν και τα παιδιά από άλλες χώρες να μιλήσουν για τα έθιμα που ξέρουν και για τις δικές τους παραδόσεις, αλλά και να γνωρίσουν όλα τα παιδιά καινούργια έθιμα. Ειδικά στις Βαλκανικές χώρες μπορούμε να εντοπίσουμε πολλές ομοιότητες στα δρόμενα, λόγω των πολλών πολιτισμικών επαφών ανάμεσα στους λαούς, αλλά και τη συμβίωσή τους στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ιδιαίτερα δημοφιλή στους δασκάλους είναι η θεατροποιημένη αναπαράσταση παραδοσιακών εθίμων. Αυτές οι τελετές, όταν χάσουν με την πάροδο του χρόνου το μαγικό και θρησκευτικό του στοιχείο, εξελίσσονται σε πρώιμες θεατρικές παραστάσεις. Σχετικά με τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού. Η εισαγωγή του χορού στην εκπαίδευση είναι αναγκαία λόγω της βοήθειας που προσφέρει στην ισόρροπη ανάπτυξη σώματος και πνεύματος. Ο παραδοσιακός χορός αποτελεί μέρος του αντικειμένου διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής αγωγής με σκοπό να εισάγει τους μαθητές στην ελληνική χορευτική παράδοση, στην κατανόηση της σημασίας του χορού για την ανθρώπινη ζωή και τη σχέση του με τη φύση, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Επίσης, σκόπιμο είναι να αντιληφθούν οι μαθητές το ρόλο του χορού στην κοινωνία και στο περιβάλλον που αναπτύχθηκε, στον πολιτισμό και γενικά στη ζωή των ανθρώπων. Επιπλέον, μέσα από τη διδασκαλία του χορού, τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν αλλά και να μοιηθούν στην ομαδική δημιουργία. Ειδικότερα, σε κάποια δρόμενα στα οποία ο χορός αποτελεί αναπόσπαστο δομικό στοιχείο, ενισχύεται η συλλογικότητα της ομάδας και διασφαλίζεται η συνέχεια της στον χρόνο. Το σχέδιο διδασκαλίας. Το αντικείμενο του σχεδίου διδασκαλίας σχετίζεται με το έθιμο του κλείδωνα και την αναβίωσή του από τους μαθητές. Στις 24 Ιουνίου, η Εκκλησία γιορτάζει τα γενέθλια του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Αυτή την περίοδο του χρόνου, οι άνθρωποι τη θεωρούσαν πολύ κρίσιμη, επειδή το καλοκαίρι είναι στην ακμή του και ο ήλιος πολύ δυνατός. Έτσι, υπάρχουν πολλές θεολειτουργίες που έκαναν, τις οποίες συνέδεσαν με τη γιορτή του Αγίου και είναι αρκετά δημοφιλή σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ο χορός, από την άλλη, ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι των γιορτών και των τελετουργιών στην παραδοσιακή κοινωνία. Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες έρχονταν σε επαφή με το χορό από πολύ μικρή ηλικία. Αναφορικά με τα πεδία σύνδεσης με τα ΔΕΠΣ και τα ΑΠΣ, το σχέδιο διδασκαλίας συνδέεται με τη δεύτερη ενότητα του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Δευτέρας Γυμνασίου, λαογραφικά, και συγκεκριμένα με το κείμενο «Η Άννα του Κλείδωνα» του Διαμαντή Αξιώτη, στο οποίο περιγράφονται στοιχεία του εθήμου.
Ο βασικός σκοπός του παρόντος σχεδίου διδασκαλίας είναι να γνωρίσουν σε βάθος οι μαθητές το έθιμο του κλείδωνα καθώς και κάποιους παραδοσιακούς χορούς. Παράλληλα, το σχέδιο διδασκαλίας σκοπεύει μέσα από τη μελέτη των εθίμων και των χορών την επαφή και με άλλα στοιχεία του πολιτισμού των περιοχών αυτών, αλλά και την κατανόηση της εξέλιξης των πολιτιστικών στοιχείων στον χρόνο. Οι στόχοι. Γνωστικοί. Να γνωρίσουν οι μαθητές το έθιμο του κλείδωνα. Να έρθουν σε επαφή με ακούσματα παραδοσιακών οργάνων, να γνωρίσουν παραδοσιακές φορεσιές, να κατανοήσουν την ποικιλομορφία της ελληνικής παράδοσης. Συναισθηματική. Να ευαισθητοποιηθούν και να δημιουργήσουν θετικές στάσεις για την παράδοση. Να μάθουν να συμβιώνουν με το διαφορετικό και να μην το αντιμετωπίζουν με αρνητισμό. Να οικειοποιηθούν διάφορες αξίες όπως είναι το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και η αλληλεγγύη. Ψυχοκινητική. Να εξασκηθούν στην εντόπιση ομοιοτήτων και διαφορών, να ενθαρρυνθούν να ψάχνουν οι ίδιοι πληροφορίες, να μάθουν να χορεύουν ορισμένους παραδοσιακούς χορούς. Ανάλυση των δραστηριοτήτων ανά διδακτική ώρα. Στην πρώτη διδακτική ώρα. Για εκκίνηση και αφόρμηση. Με αφορμή την ανάγνωση του κειμένου «Η Άννα του Κλείδωνα» του βιβλίου της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ο καθηγητής ξεκινά το μάθημα με τις εξής ερωτήσεις. Τι γνωρίζετε για τον Κλείδωνα? Έχετε ακούσει την έκφραση «Ήπιε το αμύλι το νερό»? Γνωρίζετε από πού προέρχεται? Αρχικά εκπαιδευτικός αναφέρει στους μαθητές λεπτομέρειες για το έθιμο του κλείδωνα. Την παραμονή μαζεύονται οι κάτοικοι και ανάβουν φωτιές. Γι' αυτό και ονομάζουν τον Άγιο Φανιστή, στοιχείο, λαμπαδάρι στην Αθήνα, λαμπροφόρο στην Κύπρο. Το προσάναμα τις περισσότερες φορές αποτελούν κλαδιά, ξερή ρίγανη και άλλα μυρωδικά, αλλά και τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια που έχουν πια ξεραθεί. Έπειτα, πηδούν πάνω από τις φωτιές, πολλές φορές λέγοντας και ειδικές φράσεις, όπως «Όξο ψήλι και κοργί, μέσα η ρόγα η χρυσή». «Να πηδήσω τη φωτιά, μη με πιάσει αρρώστια». «Αφήνω τον κακό χρόνο και πάω στον καλύτερο». Αυτό το έθιμο ήταν καθαρτήριο, γιατί με τη δύναμη της φωτιάς πίστευαν ότι απαλλάσσονται από κάθε κακό και αρρώστια. Εξίσου δημοφιλή σε πολλές περιοχές της Ελλάδας είναι μια άλλη εκδοχή αυτής της γιορτής με το έθιμο του κλείδωνα. Έχει πάρει το όνομά του από τη λέξη κλειδώνα, που δηλώνει τη φωνή που ακούει κάποιος, η οποία του δείχνει τι θα συμβεί μελλοντικά. Σε ένα στολισμένο αγγείο φέρνει νερό κάποιο παιδί και στη διαδρομή δεν πρέπει να μιλήσει καθόλου, γι' αυτό και το νερό λέγεται αμύλιτο. Καθώς περνά από όλο το χωριό, οι νέοι και οι νέες του χωριού τοποθετούν μέσα στο αγγείο μικρά αντικείμενα όπως κοσμήματα και στο τέλος το στολίζουν με λουλούδια και το σκεπάζουν με ένα κόκκινο πανί. Ύστερα το κλειδώνουν και το αφήνουν έτσι όλη τη νύχτα σε ένα ανοιχτό μέρος για να το βλέπουν τα αστέρια. Την επόμενη μέρα το ανοίγουν και παίρνει ο καθένας ό,τι είχε ρίξει μέσα. Αυτό το αντικείμενο το βάζουν μετά κάτω από το προσκεφάλι τους για να δουν στον ύπνο τους πράγματα για το μέλλον, όπως παραδείγματος χάρη οι νέες βλέπουν ποιον θα παντρευτούν. Έτσι, αυτό το έθιμο βοηθούσε τους ανθρώπους να προβλέψουν πράγματα που θα έφερνε το μέλλον. Έπειτα, οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός μεταφέρονται στο προάβλιο για την αναβίωση του εθίμου. Φτιάχνουν όλοι έναν κύκλο και μια κοπέλα πηγαίνει με το δοχείο στη βρύση για να πάρει νερό. Τέλος, χωρίς να μιλήσει καθόλου, περνά το δοχείο από όλους και ρίχνουν μέσα από ένα μικρό κόσμο. Όταν τελειώσουν, τοποθετούν το δοχείο κάτω, το σκεπάζουν και το αφήνουν εκεί. Στη δεύτερη διδακτική ώρα. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές κάποιες φωτογραφίες με παραδοσιακές κριτικές φορεσιές και τους αναλύει τα κομμάτια τους. Η γυναικεία φορεσιά από τα ανόγια αποτελείται από το μεσοφόρι, τη βράκα, την ποδιά, τη σάρτσα, το ζωνάρι και το μαντίλ. Η γυναικεία φορεσιά από την κούδα αποτελείται από το μεσοφόρι, το κόκκινο γυλαίκο, τη σάρτσα, την κεντητή βράκα, την ποδιά και το μαντίλ. Η γυναικεία φορεσιά από τα σφακιά αποτελείται από τη φούστα, την ποδιά, το ζωνάρι, το μαντίλι, την πουκαμίσα και το γυλαίκο. Και η αντρική κριτική φορεσιά αποτελείται από το πουκάμισο, τη βράκα, το γυλαίκο, το ζωνάρι, την κάπα, το σαρίκι, τα στιβάνια και κάποιες φορές και το όπλο που μπορεί να κρατάει ο καθένας. Ύστερα μεταφέρονται στο προάβλιο, όπου έχουν αφήσει το πύλινο δοχείο. Οι μαθητές φτιάχνουν ένα κύκλο και ο χοροδιδάσκαλος τους δείχνει το χορό σιγανό. Αφού τοποθετήσουν στο κέντρο του κύκλου το πύλινο δοχείο, χορεύουν όλοι μαζί και η κοπέλα που είχε φέρει το πύλινο δοχείο από τη βρύση το ανοίγει και μοιράζει σε κάθε κοπέλα το κόσμημά της. Εκείνες θα τα βάλουν κάτω από το μαξιλάρι τους το βράδυ για να δουν στον ύπνο τους ποιον θα παντρευτούν.
Τέλος, ο χοροδιδάσκαλος τους δείχνει το χορό Πεντοζάλι, που είναι η συνέχεια του χορού Σιγανού. Συμπεράσματα. Συμπερασματικά, προτείνεται η εισαγωγή σχεδίων διδασκαλίας του λαϊκού πολιτισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία θα εμπλουτίσουν τη διδασκαλία μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. Η επαφή των μαθητών με ζωντανά κομμάτια του λαϊκού πολιτισμού έχει μακροχρόνια αποτελέσματα στη διάπλαση του χαρακτήρα τους και στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Μέσα από τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού και του λαϊκού μας πολιτισμού, δίνουμε στο μαθητή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε περαιτέρω αναζητήσεις. Αναζητώντας, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές, παρατηρώντας και συγκρίνοντας, εντοπίζουμε τον εαυτό μας, την ταυτότητά μας και σεβόμαστε τον άλλον, όπως αναφέρει και ο Μερακλής, μια ανάγνωση του ανθρώπινου πολιτισμού μέσα από τα παραδειγματικά καθέκαστά του, όπως μας τα δίνει κατεξοχήν ο καλλιδοσκοπικός τρόπος της λογογραφίας. Η βιβλιογραφία. Και το φύλλο εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ.